Με την κάμερα του Καλλινός News επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο της Καλλίνου, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, για να τον ρωτήσουμε για το πρόγραμμα Τομή Υγείας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει μια αναστάτωση σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, ότι κάποια εμπλοκή υπάρχει και ίσως να μην λειτουργήσει. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το πρόβλημα το γνωστό της στέγης. Άρα η στέγαση του χώρου, ο Δήμος πήρε μια απόφαση στο Δημοτικό του Συμβούλιο να στεγαστεί αυτός ο χώρος, αν θυμάστε, στο ανοιχτό θέατρο χώρας. Εκεί υπήρχαν οι αντίστοιχες κτηριακές υποδομές, οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να έχει ένας χώρος, δηλαδή να έχει ειδικές τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες, να υπάρχουν χώροι οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή είναι όλα στο ισόγειο, μπορεί να μπει ένα αυτοκίνητο μέχρι μέσα. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ευκολίες και επειδή είναι προγράμματα αυτά τα οποία επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε ότι το σχέδιο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στα πλαίσια αυτά το περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει πολλές επιλογές. Σου λέει ή το έχει σύμφωνα με αυτά τα οποία συγκεκριμένα και εντάσσε ή δεν εντάσσεσαι. Επομένως, αυτό ήταν ο λόγος. Είχαμε κάνει μια προετοιμασία. Το ΙΕΚ, επειδή είχαμε δώσει μια προσωρινή χρήση του χώρου, αυτό ήταν και ο λόγος τότε. Μάλιστα, ήταν παρέμβαση του υποθητού του Μαγκούλια, του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, ως εκπαιδευτικού και ο ίδιος και πρόεδρος, αν θυμάστε, της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. Τόσο με τον διευθυντή τον κύριο Τσούγκαρη. Εντάξει, τα παιδιά μπήκαν μέσα. Θεωρώ ότι έγινε και μια προσπάθεια βέβαια να μπορέσουμε να τους πω ότι να βρούμε κάποιον άλλο χώρο. Δεν υπήρχε τόση τέτοια διάθεση σε αυτή τη φάση για να γίνουν, επειδή ήταν μεσούσεις της περίοδου και θα υπήρχαν προβλήματα στις μετακινήσεις κτλ. Θέλω όμως. Είχα μια συνάντηση, να σας πω, στην δεύτερη με τον υποδιοικητή, τον κύριο Αντίπα, ο οποίος είναι και συνάδελφός μου, ορθοπαιδικός, και με τον οποίο συζητήσαμε την εξέπλευση του χώρου. Δημοπρατήθηκε, μάλλον έγινε προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εξευρεθεί ένας χώρος να ενοικιαστεί από την ΔΥΠΕ. Παραμένει ακόμα αυτό το αίτημα, εάν υπάρξει αυτός ο χώρος. Όμως, εάν δεν υπάρξει, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε εμείς έναν άλλο χώρο στο ΙΕΚ. Τα μαθήματα τελειώνουν αρχές Ιουνίου. Θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο να τον προετοιμάσουμε για τη νέα σχολική περίοδο. Και από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εάν αυτός ο χώρος είναι ο κατάλληλος για να στεγάσει το τομείο, πρέπει να στεγαστεί το τομείο εκεί. Εγώ θα στείλω μία πρόσκληση και έγγραφη προς τον διοικητή και υποδιοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, προκειμένου να έρθουν στην Καλλίνο να συζητήσουμε τόσο το θέμα αυτό εδώ, όσο και άλλα θέματα που έχουν σχέση με το νοσοκομείο, αλλά και θέματα υγείας στην περιοχή μας. Νομίζω ότι μόνο πλεονεκτήματα έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Προφορικά το είχα ζητήσει, μου είπαν Δήμαρχε, να συντονίσουμε τις κινήσεις. Το θέμα όμως το φαίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε. Γιατί το φαίνεται? Το θέμα είναι δικό σας θέμα να βρείτε μια στέγη. Οπότε να προχωρήσει η ιστορία. Ναι, εντάξει, αυτό μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην λογική της απόφασης να βρούμε έναν άλλο χώρο προκειμένου να μπορέσουμε να στεγάσουμε και το ΙΕΚ. Δηλαδή, άρα χρειάζεται μια απόφαση σκοπιμότητας από εκεί πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο για να στεγαστεί. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, να το χάσουμε το πρόγραμμα αυτό. Οφείλουμε να το κάνουμε, δεν πρέπει να το χάσουμε, να σας πω κάτι. Γιατί έχουν διοριστεί αυτή την στιγμή περίπου 10 άτομα. Και έχει και άλλες κενές θέσεις. Ναι. Δηλαδή, έχουν διοριστεί, έχουν βγει τα αποτελέσματα. Έχει δύο νοσηλεύτριες, έχει δύο διοικητικού οικονομικού, οι οποίοι όσο δύσκολο είναι και γιατί να βρεθεί ένα όρο. Γιατροί κτλ. Όταν γίνεται μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο από την ίδια και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Από ό,τι ήξερα, είχαν πάρει ένα-δύο τηλέφωνο προκειμένου να καταθέσουν. Πιθανότατα επειδή υπάρχουν απαιτήσεις, όπως έχω πει, για τον χώρο. Δηλαδή, ο χώρος δεν είναι απαραίτητο να είναι πολύ μεγάλος. Θέλει ένα κτίριο 140-150 τετραγωνικά. Να είναι σε κεντρικό σημείο και να είναι προσβάσιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να έχει 4 γραφεία, τα ξαναλέω γιατί θα μας ακούσουν πιθανόν κάποιοι συμπατριώτες μας. Να έχει 4 γραφεία μικρά, αλλά για να είναι ιατρία. Άλλα 2 γραφεία, το οποίο θα είναι ένα για το νοσηλευτικό
νοσηλεύτριες και ένα για τους διοικητικούς, ένας αποθηκευτικός χώρος και τουαλέτες, οι οποίες χρειάζονται να είναι τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες, τουαλέτες εκείνου κτλ. Αυτά βασικά είναι οι χώροι και ένας χώρος αναμονής. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία που θα μπορούμε, ξέρω εγώ, να φοβόμαστε? Δεν πρέπει να το χάσουμε, βλέπετε δύο. Γι' αυτό και δίνω απαντήσεις ξεκάθαρες. Δεν πρέπει να χαθεί και δεν προτίθεμαι να χαθεί. Εγώ ο ίδιος. Άρα στο τέλος θα πάρω εγώ, ο ίδιος θα πάρω την πολιτική απόφαση η οποία χρειάστηκε, θα πάρω όλο το βάρος πάνω μου προκειμένου αυτό να λειτουργήσει. Άρα όμως στα πλαίσια του χρόνου που έχω προσπαθώ αυτό να βρω την χρυσή τομή προκειμένου να ικανοποιήσει και την δομή του ΙΕΚ αλλά να καλύψουμε και τις ανάγκες της λειτουργίας του τομή. Να ξέρετε ότι στην περιοχή μας έχουν ιδρυθεί 3 τομείς. Ένα είναι στη Ρόδο, ένα είναι στην Κο και ένα στην Κάλυμνο. Λοιπόν, εάν το χάσουμε, θα ξέρετε θα πάει κάπου αλλού. Και νομίζω ότι θα χάσουμε ταυτόχρονα 10, 11, 12 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσουμε τέτοιες θέσεις εργασίας σε μια κρίσιμη περίοδο. Τη στιγμή που έχουν βγει τα αποτελέσματα, δηλαδή δικά μας παιδιά τα οποία έχουν διοριστεί, θα τους πούμε τα φύγετε από εδώ και πηγαίνετε σε ένα άλλο χώρο λοιπόν, που θα πάει άρα, το τόμι εκεί. Αυτό δεν το συζητάω, δεν το συζητώ κτλ. Άρα, εγώ θα ενημερώσω απλώς το Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί πέρα θα πάρω μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να μισθώσουμε έναν άλλο χώρο, προκειμένου να στεγάσουμε το τόμι και το ΙΕΚ και τα λοιπά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημοτικό. Τελειώνουν, όπως είπαμε, αρχές Ιουνίου. Άρα έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά, προκειμένου και να τελειώσουν τη σχολική τους περίοδο εδώ πέρα και ταυτόχρονα εμείς μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε ετοιμάσει έναν άλλο χώρο προκειμένου να εγκατασταθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.